Άλλο ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει τις τελευταίες μέρες είναι η συμπεριφορά του κυρίου Μπράτη στους δημοσιογράφους έξω από το Just. Δεν με ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων, δεν θα συζητήσει με τι είπε ο κύριος Κουλός. Ναι, μην το ξανακάνεις αυτό. Μια χαρά. Όχι, νομίζω ότι ο Άγγελος δεν ήταν καλά. Έτσι όπως ξέρω εγώ τον Άγγελο. Αυτός δεν είναι ο Μπράτης που ξέρω εγώ τουλάχιστον. Μπορεί να ήταν μια αμήχανη στιγμή. Δεν ξέρω. Μπορεί να ήταν πιεσμένος, μπορεί να ήταν αγχωμένος. Δεν ξέρω τι να πω εγώ. Τον Άγγελο να ρωτήσετε. Το είδατε εσείς καθόλου γενικά. Πώς σας φάνηκε το Just? Σας άρεσε κάποιο ζευγάρι ιδιαίτερα? Μου αρέσει πάρα πολύ η Ματίνα. Και δεν την περίμενα με τίποτα να είναι τόσο καλή. Αλλά η Ματίνα είναι το αγαπημένο μου ζευγάρι. Εσάς σας έχει γίνει ποτέ πρόταση να συμμετάσχετε είτε στο dancing, είτε στο. Αυτό στο jazz. Με φαντάζεσαι εμένα στο dancing ή στο jazz? Γιατί τι να κάνω? Να τραγουδάω και να χορεύω? Τι όχι. Δεν μου πάει καθόλου. Είπε η κυρία Καγιά ότι θα δούμε guest στο φετινό GNTM. Εσάς σας έγινε πρόταση να συμμετέχετε? Τι άλλο θα μας πεις? Dancing, GNTM, πώς το λένε, Just the Two of Us. Όχι, θα πάω να παίξω την Πέπα το γουρνάκι. Τώρα που εξελίσσετε το παιχνίδι, το Love Island, καταρχήν πώς σας φαίνεται εσάς σαν τηλεθεάτρια, πώς το βλέπετε? Μ' αρέσει πολύ, απλά ξενυχτάω και δεν μπορώ να κοιμάμαι πολλές ώρες γιατί ξυπνάω 6 ώρα. Οπότε λίγο αυτό με δυσκολεύει. Τα νούμερα στην αρχή δεν ήταν και τόσο ενθαρρυντικά, τώρα έχουν αρχίσει ανεβαίνουν πολύ. Κοίταξε να δεις, δεν είναι δική μου δουλειά να μιλήσω για τα νούμερα. Φυσικά θα ήθελα να είναι, ξέρεις, στο Θεό, για να μην λέμε βλακίες. Αλλά είναι κάτι που μπορεί και ο κόσμος να το αγαπήσει σιγά σιγά. Είναι όπως τα φλερτ, ξέρεις, ξεκινάς και μετά κάνεις σχέση και μετά ξέρεις αν θα προχωρήσεις. Ξέρετε μέχρι πότε θα πάει, μέχρι τέλος Δεκεμβρίου όπως ακούγεται? Αγάπη, ξέρω, αλλά δεν θα πω ποτέ εγώ τι και πώς.